Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, πιο εύκολη σήμερα συνταγή δεν υπάρχει. Θα φτιάξουμε παστελάκι με φιστίκια. Πάμε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ εύκολα εδώ. Σε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι έχω βάλει 600 γραμμάρια φιστίκια, τα οποία είναι και αλατισμένα, έτσι ψημένα και αλατισμένα. Έχω ανάψει το μάτι. Ανάψει και περιμένουμε λιγάκι να ζεσταθεί για να καβουρδιστούν λίγο ακόμα τα φιστικάκια μας. Λοιπόν, έχει ζεσταθεί λίγο το τηγάνι μας, ανακατεύουμε να μην καούνε, έτσι ένα συχνό ανακάθεμα, έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται να κρατήσει πολλή ώρα. Εάν θα βάλετε σουσάμι, εγώ τώρα θα βάλω 500 γραμμάρια μέλι. Εάν βάλετε σουσάμι, θα πρέπει να βάλετε όση ποσότητα σουσάμι, τόση ποσότητα μέλι. Τώρα, εάν το θέλετε μαλακό, απλά βάζετε μέσα το μέλι, ανακατεύετε για 1-2 λεπτά και αφαιρείτε. Εάν το θέλετε κρατσανιστό, τραγανιστό δηλαδή, θα το κρατήσετε 5, 6, 7 λεπτά, λιγάκι να θα το δείτε εδώ πέρα, γιατί αυτό πρέπει να είναι σκληρό. Εγώ έχω ζεστάνει εδώ πέρα το μέλι, έτσι, είναι ζεσταμένο, είναι λίγο ζεστό, όχι καυτό, ζεστό. Ζεσταθεί αρκετά. Θα ρίξουμε τώρα το μέλι μας. Ανακατεύουμε. Χαμηλώνουμε λίγο τη φωτιά τώρα. Θα μπορούσε να μπει μέσα και ζάχαρη, όμως καλό είναι να μην βάλουμε. Καλό είναι να γίνει με μελάκι. Λοιπόν, μόλις το δείτε και αρχίζει και αφρίζει, βλέπετε, αρχίζει και αφρίζει, είμαστε έτοιμοι. Κλείνουμε το φούρνο, το μάτι μας, παίρνουμε τα ψάκι με λαδόκολλα. Λοιπόν, και αφήνουμε τώρα να κρυώσει. Το αφήσαμε και κρυώσε και κρυώσε, το βγάλαμε από το ταψί και το έχουμε ακουμπήσει επάνω σε ένα ξύλο. Δεν το αφήνουμε να στεγνώσει τελείως, γιατί αν στεγνώσει τελείως δεν θα κόβεται καλά. Λοιπόν, έχουμε 24 πόντους επί 36. Εγώ θα κόψω, θα βάλω αυτό σαν μέτρο και θα το κόψω ένα 6 πόντους. Θα πιέσω τώρα εδώ λιγάκι. Ξανά άλλους 6 πόντους. Μπορείτε να το κάνετε και με το μάτι,
δεν είναι απαραίτητο. Και εφόσον τώρα κόπηκε, θα το βάλουμε λίγο στο ψυγείο να κρυώσει καλά για να μπορέσουμε να το βγάλουμε και από τη λαδόκολλα. Αφού το έχουμε αφήσει και έχει κρυώσει αρκετά, θα βάλουμε εδώ πέρα το ξύλο μας, εφόσον είναι κομμένο. Η λαδόκολλα βγαίνει πολύ εύκολα πλέον. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή είναι λίγο μαλακό, έτσι, δεν έχει στεγνώσει ακόμα, γι' αυτό. Μόλις στεγνώσει τελείως, θα βγει κρούτσου κρούτσου. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας. Να έρθετε στην ομάδα μας, Μαγειρικής Απολαύσης στο Facebook. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.μαγειρικεςαπολαύσεις.gr. Και μην ξεχνάτε να κάνετε καμία εγγραφούλα, να κάνετε και κοινοποίηση στα βίντεο μας. Γεια σας!